Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να διατηρηθεί μέσα στην οικογένεια του ευρώ, τηρώντας αυτά που έχει υποσχεθεί. Και μια που λέμε για την Ελλάδα, υπάρχει συνέντευξη του Όλι Ρεν στους γερμανικούς Financial Times, που θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση χορήγηση της βοήθειας που έχει συμφωνηθεί. Ουσιαστικά ζητά από τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν άμεσα τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί ότι είναι άδικη η επίθεση την οποία δέχονται τα ιταλικά ομόλογα αυτή τη στιγμή. Θεωρεί πολύ σημαντικό ότι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη ουσιαστικά ανακοίνωσε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2013 και όχι το 2014 και επιμένει ότι θα πρέπει να χορηγηθεί άμεσα η βοήθεια προς την Ελλάδα προκειμένου να ηρεμήσουν οι αγορές. Γι' αυτό και αύριο, την Τρίτη, υπάρχει τηλεδιάσκεψη του Eurogroup για την Ελλάδα και μόνο, με μοναδικό στόχο την επιτάχυνση των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί στις 21 Ιουλίου. Το και πρόβλημα είναι όμως... Και για αυτά τα δύο θέματα ακριβώς υπάρχει ένα μπαράζ επικοινωνιών του Έλληνα Πρωθυπουργού με Ευρωπαίους αξιωματούχους, το μεσημέρι με τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μπαρόζο, αυτή την ώρα απόψε με τον κύριο Γιούνκερ, τον πρόεδρο του Eurogroup, εχθές θυμίζω με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Χέρεμαν Φον Ρομπάι. Σε όλες αυτές τις επικοινωνίες ζητά τη δυναμικότερη προώθηση των συμφωνιών, ό,τι έχει συμφωνηθεί να εφαρμοστεί, και θεσμική θωράκιση, ακόμα και το ευρωομόλογο, είναι η ανάγκη για επιτακτικότερα, για ταχύτερη λήψη μέτρων που να απαντούν στις επιθέσεις και τις πιέσεις των κερδοσκόπων. Μάλιστα, και τώρα, τι έχουμε στη Γερμανία τώρα και τι λέει η Γερμανία, Γιώργο? Η Γερμανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυτή τη γραμμή για την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου, μεταξύ των οποίων είναι και η συνταγματική μεταρρύθμιση μέσω της οποίας θα πρέπει να υπάρχει αυτό το φρένο χρέους, ώστε να υπάρχουν δηλαδή ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και αν κάποια χώρα ξεπερνά ένα ποσοστό ελλείμματος, να υφίσταται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Φίλιπ Ρέσλερ, ο οποίος παραχώρησε στη συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό Focus και υποστήριξε ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να μπουν κάτω από αυτόν τον κανόνα, να τεθούν κάτω από αυτόν τον κανόνα. Κυρία Μέρκελ έφυγε πάλι για διακοπές, γύρισε και ξαναφεύγει και θα επιστρέψει στη Γερμανία στις 13 Αυγούστου για να γιορτάσει την μνήμη του χρησίματος του τείχους. Κυρία Μέρκελ, χρειάζεται να έχει τα λιγότερα προβλήματα από όλους στο κομμάτι αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι, γιατί θα κληθεί να τα πληρώσει τώρα. Αυτή τη στιγμή, αν δεν θέλει να γκρεμιστεί όλο το οικοδόμημα της Ευρώπης πλέον, θα κληθεί να πληρώσει, η κυρία Μέρκελ θα κληθεί να πείσει τους συμπολίτες της ότι πρέπει να βάλουν λεφτά στο τραπέζι για να γλιτώσει. Ναι, αλλά Χρήστο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο ότι η επίθεση την οποία δέχονται τα ιταλικά ομόλογα αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει από τη γερμανική κεντρική τράπεζα, από την Bundesbank, η οποία εντός εισαγωγικών άρχισε να ξεφορτώνεται τα ιταλικά ομόλογα και βρήκαν την ευκαιρία και οι κερδοσκόποι να πάνω σε αυτό το ρυθμό να χορεύουν ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και συμβαίνει και κάτι άλλο αυτή την περίοδο, έτσι. Έχει γίνει περιζήτητο το ελβετικό φράγκο. Ακριβώς και γι' αυτό το οποίο γίνεται παρεμβάσεις τώρα από την ελβετική κυβέρνηση στις αγορές για να πέσει λίγο η αξία του, αλλά ο κόσμος αναζητά ασφαλή καταφύγια. Γι' αυτό πήγε στα 1.700 δολάρια το χρυσάφι και η ισοτιμία του ευρώ. Επίσης να σας πω, για να έχετε μια αίσθηση των χρημάτων που έχει στη διάθεσή του πια ο Ζαν-Κλοντ Ρισε, υπολογίστε όλες τις καταθέσεις όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών και το 2% υποχρεωτικά μπαίνει ως ριζέρβα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με αυτά τα λεφτά ο Ζαν Κλοντ Ρισε θα παρεμβαίνει στις αγορές συστηματικά, όχι διαρκώς, για να αφήνει την αγορά να κυλάει, έτσι ώστε να τιμωρήσει όσους κερδοσκοπούν. Η πρώτη απόφαση που ελήφθη από το ελληνικό χρηματιστήριο για την απαγόρευση του short selling για να θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να σταματήσει το κερδοσκοπικό παιχνίδι. Λοιπόν, Κωστή, να ξαναγυρίσουμε στο δικό μας χρηματιστήριο που σημείωσε τεράστια πτώση και έχει πέσει κάτω από τις 1.000 μονάδες. Και έγινε και πολύ γρήγορα, δηλαδή πότε ήταν σχέσεις 400-500 και πότε έφτασε κάτω από τις 1.000 πλέον, έτσι. Ήταν έντονος ο κατήφορος, χωρίς φρένο θα λέγα, μπροστά στις πιέσεις της συνεχής όλων των ημερών αυτών, όλων των εβδομάδων αυτών και μέσα στη συνεδρίαση ακόμα, τη σημερινή συνεδρίαση που ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχαν μεγάλες πιέσεις και θα είχε καλλιεργηθεί ένας πανικός, περιμένανε να δούνε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του κυρίου Τρισέ στις αγορές χρέους,
Αλλά μόλις είδαν οι επενδυτές τη στάση που στο άνοιγμα της Wall Street, τότε είχαμε νέες μεγάλες μεταπτώσεις. Στην ουσία έφυγε κάτω και από τις 998 μονάδες ο δείκτης κάποια στιγμή. Ανέβηκε οριακά πάνω από τις 998. Είπαμε ότι γυρίσαμε 15 μήνες πίσω, 15 χρόνια πίσω. Και από εκεί και μετά αυτή είναι και μια εικόνα που υπάρχει και στα περισσότερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αν θα μπορούσαμε να δούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα χρηματιστήρια τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η Αθήνα έκλεισε στις 998 μονάδες, όπως αναφέραμε, 6% κάτω. Το Λονδίνο με πτώση 3,39%. Μεγάλη πτώση για χρηματιστήριο όπως του Λονδίνου, έτσι. Και αγγίζει πλέον και αυτό το όριο των 5.000 μονάδων. Δες πόσο κοντά έχει φτάσει με μια τόσο μεγάλη πτώση. Ναι. Στη Φραγκφούρτη δεν άντεξε το ψυχολογικό όριο των 6.000 μονάδων. Από τεράσια... τις 7 που ήταν πριν από 3 εβδομάδες, έτσι. 20% έχασε μέσα από τον Μάιο. 20% απόλυτη από τις χρηματιστήρια της Φραγκφούρτης είναι πολύ μεγάλη απόλυτη. Η αριθμή αυτή για χρηματιστήρια όπως της Φραγκφούρτης ή όπως του Λονδίνου είναι πολύ μεγάλη αριθμή, έτσι. Δεν είναι μικρά χρηματιστήρια αυτά. Με το μέγεθος και το βάθος που έχουν, με τις εταιρείες τις τεράστιες. Με τον τζίρο που γίνεται. Τζίρο, μιλάμε για πολυεθνικές τεράστιες. Εκατομμύρια ρευστοποιήσεων είναι όλα αυτά, έτσι. Μέσα σε μια μέρα. Φραγκφούρτη λοιπόν μείον 5,02% και στο Παρίσι κοντά εκεί και αυτό, έτσι. Σχεδόν 4,68%. Επικίνδυνα κοντά και στις 3.000 μονάδες και το Παρίσι. Δεν συγκρίνεται βεβαίως οι δικές μας χίλιες μονάδες με τις 3 ή τις 6.000 σε Φραγκφούρτη, γιατί υπάρχει κάποια σύγχυση πολλές φορές. Αλλά για το κάθε χρηματιστήριο, αυτό το ψυχολογικό όριο πάντα είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση και για την αγορά ευρύτερα. Και αυτό που βλέπουμε στο επί της 100, έτσι. Σαφώς αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει με αυτό να συγκρίνουμε εμείς τι γίνεται. Η Μαδρίτη που έτυχε τη στήριξη. Η Μαδρίτη ξεκίνησε το πρωί θετικά. Έτσι δεν είναι. Ξεκίνησε με ορμή προς τα πάνω. Μετά τις παρεμβάσεις του Τρισέ στα ομόλογα, όταν υπήρξε αυτό που λέγαμε το short covering, η κάλυψη ανοιχτών θέσεων δηλαδή, ναι. Και είχαμε προσαρμογές αναστολή των πωλήσεων. Ναι. 2,5% όμως, 2,44% κάτω η Μαδρίτη, το Μιλάνο και εκείνο γύρισε στο μείον 2,35% κάτω και από τις 17, κάτω και από τις 16.000 μονάδες. Στις 15.639 πάνε τα όρια, έχουν ξεπεραστεί όλα. Η Wall Street μείον 2,8% πριν από λίγη ώρα, έτσι. Πριν από λίγη ώρα έχει φτάσει και το σχεδόν τις 11.090 κάποια στιγμή. Μετά ανέκαμψε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Στο Τόκιο είχαμε στις 9.000 μονάδες να φρενάρει κάτω από τις 9.100 και ο δείκτης στο Τόκιο. 2% πτώση. Το ευρώ θα πρέπει να πούμε ότι είχε και αυτό έντονα σκαμπανεβάσματα. Τελικά, ενώ είχε δείξει μια άνοδο, τελικά έκλεισε με πτώση σχεδόν 0,30% στο 1,4193 δολάρια και ο χρυσός στα 1693 είναι για την ακρίβεια, στα 1700 δολάρια. Διορθώνω, 1693 είναι το νούμερο που γράφει εκεί ο πίνακας, είναι ο χρυσός, ιστορικό ρεκόρ. Είναι απλώς λάθος το νούμερο, είναι λάθος. Γράφει 1630, έτσι, γιατί αυτό βλέπει ο κόσμος το 1630. 1700 δολάρια ή 1200 ευρώ, είναι και τα δύο νούμερα ιστορικά ρεκόρ για το χρυσό, η ασφάλεια του χρυσού, η λάμψη του χρυσού σε τέτοιες ώρες οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Κύριε συνάδελφοι, τα νούμερα πλέον έχουν χάσει την σημασία τους. Καμία σημασία πια δεν έχει το τι υπάρχει ως αξία πραγματική σήμερα στην αγορά. Υπάρχει ένα κλίμα φόβου. Ο φόβος είναι ο πραγματικός, ότι ενδεχομένως ο κόσμος να ξανακυλήσει σε μια δεύτερη μεγάλη οικονομική ύφεση χωρίς να έχει πια πολεμοφόδια να ανταποκριθεί. Και το δεύτερο είναι ότι αυτός ο πόλεμος μεταξύ αγορών και πολιτικών μπορεί να οδηγήσει στα άκρα. Λέγατε προηγουμένως για τη τιμή του χρυσού, τα 1700 δολάρια. Υπάρχουν επενδυτές που απεγνωσμένοι αγοράζουν ομόλογα του γερμανικού δημοσίου με επιτόκιο 2,25% για 10 χρόνια. Δηλαδή δεν περιμένουν ανάκαμψη, δεν περιμένουν απόδοση μεγαλύτερη από 2% τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτός είναι πανικός. Δεν έχει καμία αίσθηση τα πραγματικά νούμερα. Και χαρακτηριστικό αυτού του πανικού είναι το γεγονός ότι ακόμα και αυτή η συνέντευξη του Μπάρακ Ομπάμα αναβάλλεται, δηλαδή έχει καθυστερεί. Ενώ την περιμέναμε εδώ και 5-10 λεπτά. Καθυστερεί, περιμένοντας να δει το πού πάει το πράγμα με τις αγορές. Κάτι είχε ανάλογο, είχαμε δει πριν από λίγες μέρες, 2-3 μέρες, με τη συνέντευξη που πρόκειται να δώσει και έδωσε τελικά με καθυστέρηση ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ακριβώς. Γιατί ήταν σε συνεχές διαπραγματεύσεις. Ο οποίος οδηγήθηκε να δώσει σωτήρι αυτή τη συνέντευξη. Προφανώς μετά από αυτή την επιστολή που προαναφέραμε από τον Ζακ Κλοντ Τρισέ και τον Μάριο Ντράγκη, οδηγήθηκε να δώσει αυτή τη συνέντευξη, λέγοντας ότι θα επισπεύσει κατά ένα χρόνο, έναν ολόκληρο χρόνο, τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.
Μάλιστα. Και ο Μπάρακ Ομπάμα γυρίζει και εσπευσμένα από τις διακοπές του για το διάγγελμα αυτό. Ναι, από το Camp David που βρισκόταν το Σαββατοκύριακο και πέρασε, φανταζόμαστε, ένα κολλασμένο Σαββατοκύριακο με απανωτές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους επιτελείς του γύρω από το ποια στάση θα πρέπει να τηρήσει και με πιέσεις για την παρέτηση του Timothy Geithner. Επιστρέφει σήμερα στο Λευκό Οίκο. Ο οποίος παραμένει όμως στη θέση του ακόμα, έτσι. Παραμένει ακόμα. Ναι. Και λοιπόν, αναφέρουμε μόνο ότι παρασκηνιακά γίνονται και προσπάθειες διαβουλεύσεις για να κανονιστεί και μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Ομπάμα στο πλαίσιο της Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών σε ένα μήνα από τώρα σχεδόν. Τώρα, ενδεχομένως να έχουμε και αύριο σύσκεψη για την Ελλάδα, Γιώργο. Για την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup. Ναι, Κωστή. Βεβαίως. Στην ατζέντα το καυτό θέμα του πότε θα εφαρμοστούν και πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα για την ελληνική περίπτωση, περιμένανε οι ισχυροί της Ευρώπης να δούνε τι θα γίνει σήμερα στις αγορές. Ναι. Με βάση αυτά που είδανε, εάν θεωρήσουν ότι δεν χρειάζεται κάτι επιπλέον να το κάνουν, να το πράξουν απόψε ή αύριο, τότε ανοίγει ο δρόμος για να πάρει σειρά η Ελλάδα. Εάν και πάλι όμως απαιτηθούν άλλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο, τότε μπορεί να μπει στο τραπέζι σε τηλεδιάσκεψη η Ελλάδα την Τετάρτη. Τρίτη Τετάρτη. Το πιθανότερο είναι ότι θα μπορέσουν αύριο να δουν πώς θα εφαρμοστούν και θα υιοθετηθούν τα μέτρα, να επικυρωθούν και να υιοθετηθούν όσα συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, περιμένοντας σε 13 μέρες έρχονται οι Τροϊκανοί στην Αθήνα. Ναι. Σε 13 μέρες συμπληρώνεται ένας μήνας από την απόφαση της 21ης Ιουλίου. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα για να στηρίξει αυτή την απόφαση. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και είναι κατανοητό πώς να κάνεις αποκρατικοποιήσεις με αυτό το χρηματιστήριο. Συμφωνούμε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν όμως και άλλες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να είχαν ήδη υλοποιηθεί και οι οποίες καθυστερούν εν μέσω θερινής ραστόνης. Λοιπόν, περιμένοντας από λεπτό σε λεπτό τον πρόεδρο Ομπάμα για το διάγγελμά του, πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ. Έντονη είναι η αγωνία στην Αθήνα για το ενδεχόμενο ενός ντόμινο από τις εξελίξεις σε Αμερική και Ευρώπη. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διαβουλεύσει με Μπαρόζο, Γιούγκερ και Ρομπάι, ζητώντας να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά ώστε να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός έθεσε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και το θέμα της έκδοσης του ευρωομολόγου. Με το βλέμμα στραμμένο στις δραματικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη και στην Αμερική, η Αθήνα επιχειρεί να κλειδώσει τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την σωτηρία της ελληνικής οικονομίας, φοβούμενη ότι το κερδοσκοπικό ντόμινο μπορεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, που διέκοψε τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές του και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα, επικοινώνησε με τον Χέρμαν Βαν Ρομπάι, τον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και του ζήτησε να κινηθεί πιο γρήγορα και αποφασιστικά η Ευρωζώνη απέναντι στην κρίση, με αιχμή την έκδοση ευρωομολόγου και να υλοποιηθούν άμεσα οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα. Ενδεικτικά σε αυτή την κατεύθυνση είναι και τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ιστοσελίδα RealGR. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να θωρακιστεί με περισσότερα εργαλεία όπως το ευρωομόλογο, με μικρότερο επιτόκιο, με φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά και με σημαντική ενίσχυση του μηχανισμού στήριξης. Αυτό όμως δεν σημαίνει χαλαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, λίγο-λίγο έρχονται στις θέσεις αμαρά. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη αποδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικότερου μηχανισμού με υψηλό βαθμό αλληλεγγύης, δηλαδή την έκδοση ευρωομολόγου. Θέση που στηρίξαμε στεναρά από την αρχή της κρίσης και που πλέον αρχίζουν όλοι να αντιλαμβάνονται. Οι διεκδικήσεις ελληνικής κυβέρνησης δεν αφορούν το λαό. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ διεκδικεί η ελληνική κυβέρνηση, τόσο πιο πολύ δίνει εγγύησεις ότι θα αφαιρεθούν τα πάντα τον ελληνικό λαό. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της διασκέψεως κορυφής, αρχίσαμε να εκλιπαρούμε για εξασφάλιση των συμφωνηθέντων. Η κατάσταση απαιτεί κάτι περισσότερο από τηλεφωνήματα στις Βρυξέλλες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως, μιλώντας στο RealGR, έστειλε και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη χώρα, ανεξάρτητα από την έκβαση των οικονομικών εξελίξεων στην Ευρωζώνη, ενώ άφησε και αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για τις θέσεις του περί ανάπτυξη. Το ελληνικό πρόβλημα θα λυθεί όταν εισπράττουμε περισσότερα από όσα ξοδεύουμε και δημιουργούμε πρωτογενές πλεόνασμα. Όταν αποκτήσουμε έναν παραγωγικό και ανταγωνιστικό δημόσιο τομέα και μια εξωστρεφή οικονομία που θα αντιστρέφει το σημερινό μοντέλο όπου οι εισαγωγές είναι τριπλάσιες από τις εξαγωγές. Μόνο έτσι θα πετύχουμε σημαντικό επίτευγμα ανάπτυξης στη χώρα μας και ευημερία για όλους τους πολίτες. Η ανάπτυξη δεν δημιουργείται ούτε με βραχυπρόθεσμες πολιτικές, ούτε με επιχορήγηση αντιπαραγωγικών οικονομικών τομέων, ούτε με περαιτέρω μεγέθυνση του κράτους. Η κρίση στην Ευρωζώνη και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν αποκλείεται να συζητηθούν σε νέα έκτακτη σύνοδο κορυφής.
Η ελληνική κυβέρνηση μάλιστα κινείται παρασκηνιακά για να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, προκειμένου να σταλεί και νέο μήνυμα στις αγορές για τη στήριξη που μας παρέχει η Ευρωζώνη.